Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους, τους συνέδρους και περιμένουμε και τους υπόλοιπους και όσους είναι συνδεδεμένοι. Το σημερινό κοινό δεν θα το μπορώ να το πω ούτε καλεσμένο ούτε φιλοξενούμενο. Είμαι ο κ. Σωκαπίδης, το ξέρετε. Υπήρξε στέλεχος της ηλικίας μας και όχι απλώς στέλεχος της ηλικίας μας, υπήρξε ένας άνθρωπος που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις για λόγους πολύ κατανοητούς σε όλους μας. Γιατί είναι ένας εξαίρετος γιατρός, πολύ καλά γραμμισμένος. Είναι μια προσωπικότητα δομημένη, εξαιρετική, ευγενής και επομένως ιδιαίτερα νεότερη. Νομίζω πήραν ένα καλό παράδειγμα τι σημαίνει να είσαι καλός κλινικός ευθυνοδρόμος. Και το πήραν το παιδί του παραδείγματος. Επομένως, πέρα από την αγάπη που έχουμε, έχουμε και την ανάγκη του, γιατί είναι και καλό δάσκαλο. Και αυτό θα το διαπιστώσετε και στην ώρα που το διαπιστώσετε και στο παρελθόν. Εγώ έχω την τύχη να τον έχω στι πολλέ ομιλίε του και έχει αυτό που έχουν οι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά του. Λένε τα σημαντικά και είναι σύντομα. Και ο κ. Σωταπίδα το έχει αυτό. Επομένω θα τον απολαύσουν. Το σημερινό θέμα είναι σημαντικό θέμα κλινικά. Αφορά τα πνευματικά, το τόπο των πνευματικών, ένα συχνό αίτημα. Συχνά πολλές φορές δεν είναι τυχαίο, δημιουργεί βιομηχανία, δεν ξέρει τι να το κάνει. Επομένως είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα μας το αναπτύξει. Κύριε Καπετήλα, στην διάθεσή σας και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε πάλι μαζί μας. Θέλουμε να σας βλέπουμε όσο γίνεται πιο συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντόπουλε, για τα πολύ θερμά σας λόγια. Είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περνάω στην παρουσίαση για τους όγκους των επινεφρυδίων. Με λίγα πράγματα για την ανατομία και τη φυσιολογία. Στα επινεφρύδια έχουμε, όπως ξέρετε, το φλοιό με τις τρεις ζώνες του, που συνθέτει και κρίνει τις στεροειδείς ορμόνες, και το μυελό, ο οποίος κατά κύριο λόγο κρίνει αδρεναλίνη. Βέβαια και άλλες ορμόνες, καμιά πενταριά ακόμη, όπως είναι οι εγκεφαλίνες και το νευροεπίδιο ύψιλον, το οποίο είναι αυτό που αυξάνει την όρεξη όταν πέφτουν τα επίπεδα της λεπτίνης. Απεικονιστικά, το δεξιό επινεφρίδιο είναι πραγματικά επί νεφρίδιο, δηλαδή είναι πάνω από τον ανωπόλο του νεφρού, ενώ το αριστερό είναι μπροστά, λίγο μπροστά από τον ανωπόλο, όπως βλέπετε στην αξονική και στη μαγνητική. Έχουν ποικιλία σχημάτων, μπορεί δεξιά ειδικά να δούμε μία μόνο γραμμή, τα δύο σχέδια σε σύμπτωση, ανάποδο β. Αριστερά είναι συνήθως πιο ανοιχτό το επινεφρίδιο και πιο πολυχώρο, οπότε είναι ανάποδο β, ανάποδο ε ή ακόμα και τριγωνικό. Με βάση την κλειογραφία, το μέγιστο πάθος κάθε σκέλος είναι 6,5 χιλιοστά. Περνάμε στους όγκους λοιπόν, που ανεβρίζονται τυχαία έως και το 5% των αξονικών. Αυτή είναι μια σειρά από 65.000 συνεχόμενες αξονικές που έγιναν παλιά, το 2000, αρχές του 2000. Μια πρόσφατη σειρά με 25.000 βρίσκεται το ποσοστό 1,5%. Επομένως, είναι υπαρκτή αυτή η όγκη, τα τυχαιώματα, δηλαδή με τη λογική ότι ο άρρωστος δεν έχει κάτι, δεν έχει γνωστή νόσο, οπότε το λέμε τυχαίωμα. Στη μεγάλη πλειοψηφία είναι αδενώματα και η μεγάλη πλειοψηφία από αυτών είναι μη λειτουργικά. Ένα ποσοστό 6% είναι τα μυελοειδηπώματα, υπάρχουν 4% αιματώματα, 1% κύστης και 0,3% φεοχρωμοκυτώματα. Όταν το μέγεθος είναι πάνω από 4 εκατοστά, τότε η πιθανότητα κακοήθειας αυξάνεται. Δηλαδή, πάνω από 4 εκατοστά έχουμε 30% πιθανότητα να είναι κακοήθειση βλάβη. Πάμε λοιπόν με το πρώτο, το πιο συχνό, το οποίο το βρίσκουμε πιο συχνά σε μεγάλες ηλικίες, το αδένωμα. Πάνω από 70 έτη είναι στο 7%. Το αν είναι λειτουργικό ή μη λειτουργικό, δεν μπορεί να το πει απεικόνηση, παρά μόνο έμεσα. Δηλαδή, όταν το άλλο επινεφρύδιο είναι τροφικό, τότε ναι, όντως εκκρίνει. Αυτό που θα το πει είναι κλινική εικόνα. Δηλαδή, αν εκκρίνει κορτιζόλη, θα έχουμε σφυρομοκούσινγκ, με τα γνωστά ευρήματα, αντίσταση στην ισουλίνη, ταχυσαρκία, νοσοκαταστολή και υπέρταση. Αν εκκρίνει αλδοστερόνη, έχουμε και σφυρομοκόν, όπου κατακαρτίζεται το νερό και το νάτριο, χάνεται το κάλιο, αυτό οδηγεί σε υποκαλυμία, άρα πάρεση εντέρου, μυϊκή αδυναμία κ.ο.κ. Και βεβαίως η υπερέκριση ανδροχώνων, η οποία προκαλεί υπογονιμότητα στους άντρες και αμινόρια τριχοφυΐα στις γυναίκες. Απεικονιστικά, η μεγάλη πλειοψηφία, το 70%, έχουν το κυτάριο λίπος. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην απεικόνιση, διότι δίνουν χαμηλή πυκνότητα στο CT, βλέπετε κάτω από 10 μονάδες, με ειδικότητα 98%. Στο μαγνήτη έχουμε το αντίστοιχο φαινόμενο της πτώσης σήματος στην εκτός φάσης ως προς τη συμφασική εικόνα, στην ακολουθία χημικής μετατόπισης, στην chemical shift. Και εδώ πάλι εξαιρετική ειδικότητα, βλέπετε σχεδόν 100%.
Γενικά το υπολογίζω με το μάτι, αλλά αν βάλετε και ένα ρόι και πέσει το σήμα πάνω από 20%, τότε αυτό το λέμε αδέμα. Υπάρχουν βέβαια και ένα ποσοστό, η μειοψηφία, τα οποία δεν έχουν πολύ λίγο, το 30%. Εδώ οι πυκνότητες μπορεί να είναι 20-30, ακόμα και 40 μονάδες πάνω στο unit. Μέχρι 30, δηλαδή όταν είμαστε μέχρι 30 πάνω στο unit, μπορούμε να στείλουμε τη βλάβη στον αξονικό, να γίνει δυναμική στήμη και γραφικό, δηλαδή πριν η πηλαία και καθυστερημένη φάση τα 15 λεπτά, και να υπολογίσουμε αυτό που λέμε απόπληξη. Γενικά τα δυνόματα προσλαμβάνουν το σκιαγραφικό και αποπλένονται γρήγορα. Έχουν γρήγορο ποσάρι. Έτσι λοιπόν, στα 15 λεπτά υπάρχει η απόλυτη απόπληξη, η οποία βάζει μέσα την τιμή, έχει μέσα και την πυκνότητα του πριν σκιαγραφικού, οπότε πρέπει να είναι πάνω από 60%. Και η σχετική απόπληση, όπου αυτό την εφαρμόζουμε όταν δεν έχουμε πάρει πριν, βρίσκουμε μια βλάβη την πηλαία φάση τυχαία, οπότε λέμε πάρει και μία στα 15 λεπτά. Αυτή η απόπληση πρέπει να είναι πάνω από 40%. Με βάση αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές, η τεχνική της απόπλησης στον αξονικό έχει μεγαλύτερη ευαισθησία από την MRI. Και το δούμε και μετά αυτό. Φυσικά και πάλι θέλει κάποιος να προσέξουμε. Δηλαδή, το ρόλο μας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή να αντιπροσωπεύει τη βλάβη, ιδιότητα, να μην περιλαμβάνει βαστιστώσεις. Δεν θα βασιστούμε στο ρόλο σε μια βλάβη η οποία είναι μεγάλη, η οποία είναι ομοιογενή με νεκρώσεις, αιμορραγίες. Να μετράτε στα 120 kV, εντάξει, αυτή είναι συνήθως η δόση, γιατί πιο χαμηλό kV έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερες πυκνότητες λίπους, οπότε μπορεί να μας μπερδέψει. Η καθυστερημένη λήψη να γίνεται στα 15 λεπτά, μπορεί το αδένωμα να έχει αποπλένει και στα 10, αλλά κάποια μπορεί όχι. Άρα, άμα πάμε στα 10, έχουμε μείωση της ευαισθησίας. Και να θυμόμαστε ότι και άλλες βλάβες εμφανίζουν απόκληση ή μικροσκοπικό λίπος, όπως είναι το θεοχρωματίτωμα, αλλά και μεταστάσεις από νεφροκυταρικό ή υπατοκυταρικό καρκίνο. Και βεβαίως υπάρχουν και αδυνάματα τα οποία δεν εμφανίζουν απόκληση ή δεν εμφανίζουν με βάση τα κριτήρια που βάζουμε εμείς. Κάποια παραδείγματα, αν βάλω ένα πολύ μικρό ροή σε αυτή τη βλάβη η οποία έχει χαμηλές πυκνότητες, είναι εμφανώς ένα αδένωμα, βλέπετε ότι η τιμή που παίρνω είναι πάνω από το κατώφλι των 10. Αν ωστόσο μεγαλώσω το ροή για να πάρω πιο αντιπροσωπευτική επιφάνεια της βλάβης, τότε η τιμή είναι πραγματική κοντά στο 2, άρα είναι σίγουρα ένα αδένωμα. Για την πρώιμη λήψη, εδώ βλέπετε μια βλάβη με χαμηλές πυκνότητες, μείον 10, παίρνουμε την πηλαία φάση, είναι 18 και μετά αποπλένει γίνεται περίπου 7. Οπότε, αν υπολογίσω την απόλυτη απόπληση είναι σαφώς κατά το 60, η σχετική απόπληση είναι καλή, είναι πάνω από 40. Και εδώ που οφείλεται το λάθος, οφείλεται ότι πήραμε πολύ νωρίς την φάση της απόπλησης. Αν δείτε στο μαγνήτη, υπάρχει πλήρης έκπτωση και μεγάλου βαθμού του σήματος στην εκτός φάση ακολουθή, επομένως δεν υπάρχει καμία εμβολία από την αδένωμα. Εδώ βέβαια προφανώς δεν χρειαζόταν η απόπληση, γιατί η βλάβη ήδη από το χωρίς είναι μείον 10. Ωστόσο, τόσο τα αδενώματα όσο και αυτά που δεν έχουν λίπος, συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο στην απόκριση. Εμπλουτίζονται, απεμπλουτίζονται. Άλλες βλάβες μια απόκριση. Δείτε εδώ αυτή τη βλάβη, η οποία μετράται από τη βιβλιογραφία είναι αυτό το περιστατικό, μετράται 27, μετά πάει 111 και μετά πάει 58. Άρα λοιπόν έχω μια απόλυτη απόκριση στα 3, σχετική απόκριση 48. Επομένως είναι η βλάβη αδένωμα. Όχι. Η βλάβη αυτή είναι θεοχρωματίτωμα. Το οποίο μπορεί να εμφανίσει πρότυπο απόπληση αδενώματος σε ένα ποσοστό που είναι από 30 μέχρι και 66-67%. Επομένως, είναι το νούμερο ένα διαφοροδιαγνωστικό όταν πληρούνται τα κριτήρια της απόπλησης. Πάμε στο μαγνήτη. Όπως είπαμε, ο μαγνήτης βασίζεται στα αδενώματα που έχουν λίπος, ότι το λίπος του ακυρώνει το σήμα του με το νερό σε αυτήν την ακολουθία, με αποτέλεσμα το σήμα να πέφτει. Η εκτίμηση μπορεί να γίνει ποιοτικά, όταν η βλάβη όντως μαυρίζει τελείως, ή ποσοτικά, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε ένα ρόι, ακριβώς όπως με την αξονική. Για να δούμε πόσο πέφτει στην εκτός φάση ως προς την φασική, οπότε αυτό πρέπει να είναι πάνω από 16,5% ή χοντρικά πάνω από 20%, ή μπορούμε να βάλουμε και το σπλήνα μέσα στη μέτρηση και να μετρήσουμε τη βλάβη στην εκτός φάση ως προς το σπλήνα και τη βλάβη στην εντός φάση στην φασική πάλι ως προς το σπλήνα. Αυτό ο λόγο που είναι κάτω από 0,71, πάντα για τη μέση για 1,5 θέση. Για ένα παράδειγμα, μία βλάβη εδώ στο δεξιό επινεφρίδι, η οποία σαφώς δείχνει το σήμα της στην εκτός φάση ακολουθία, φαίνεται και με το μάτι. Αν βάλουμε το ρόι και πάμε κάνουμε τους υπολογισμούς, βλέπετε ότι εδώ βγαίνει 87%, επομένως είμαστε σίγουρα πάνω από το όριο του νίκη του 20%. Αν βάλουμε και το σπλήνα, πάλι ο λόγος είναι 0,13, σαφώς μικρότερος από 0,71. Άρα σίγουρα μιλάμε για ένα αδένωμα. Και στο μαγνήτη θέλει κάποια προσοχή. Τα βιβλία λένε ότι πρώτα παίρνουν την εικόνα εκτός φάσης. Αυτό βέβαια έτσι κι αλλιώς γίνεται στα μηχανήματα σαν στάνταρ. Πρώτα παίρνουν την εκτός φάση ακολουθία. Μάλιστα, εγώ είπα στο χειριστή δοκιμαστικά να πάρει μια εικόνα, πρώτα να πάρει την συμφασική και μου λέει: δεν μπορώ, πρέπει να έρθει ο τεχνικός να το κάνει.
Παίρνουμε και τις δύο εικόνες σε μια αναπνοή. Υποτιμούμε την ακολουθία 2D σε σχέση με την 3D. Έχουμε υπόψη ότι η πτώση του σήματος μπορεί να είναι ανομοιογενής. Και κάτι ακόμα, προσοχή στους μικρούς όζους. Έχουμε την παρυφή της ινδικής μελάνης, το India Ink Artifact, λοιπόν, το οποίο μπορεί ψευδώς να μαυρίσει ένα πολύ μικρό όμβο. Δείτε εδώ δύο παραδείγματα. Εδώ είναι μια βλάβη ανομοιογενής, ο οποίος σαφώς ρίχνει το σήμα της στην εκτός βάση ακολουθία. Επιπλέον, εδώ υπάρχει και ο αξιονικός, ο οποίος επιβεβαιώνει πιθανότητες σαφώς κάτω από 10 μονάδες χρονοσχεδίου. Εδώ είναι το artifact της ινδικής μελάνης. Δηλαδή, αυτό το μαύρο, αυτή η μαύρη παρυφή στην εκτός φάσης, είναι το σημείο διαπαρφής ανάμεσα στον όγκο, ο οποίος γενικά έχει νερό, και στο οπισθοπεριτονικό λίπος, το οποίο είναι λίπος. Άρα, λοιπόν, μέσα στο πίξελ, όταν πέφτουν μόρια νερού και λίπους, αυτοκυρώνονται, οπότε έχουμε στην παρυφή της βλάβης τη μαύρη γραμμή. Εδώ, επειδή η βλάβη είναι μεγάλη, βλέπουμε ότι αυτή δεν ρίχνει το σήμα, ενώ αυτή ρίχνει το σήμα. Αν πάμε όμως στα 5 χιλιοστά, παράδειγμα, μια πολύ μικρή βλάβη, βλέπετε ότι έχουμε ένα μόνο πίξελ σχηματικά πάντα, το οποίο εδώ πέρα ρίχνει ή δεν ρίχνει το σήμα. Και άρα μπορούμε πολύ εύκολα να μπερδέψουμε αυτή τη βλάβη και να πούμε ότι α, εδώ πέρα το σήμα πέφτει, επομένως είναι ένα δένωμα, που στην πραγματικότητα ήταν μια μετάσταση. Κάποια ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε σχέση με τη μαγνητική. Μπορεί η μαγνητική να μας λύσει όλα τα προβλήματα, να τα πούμε όλα τα δαινόματα? Όχι βέβαια. Περίπου ένα 10% δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Επίσης, όταν η πυκνότητα της βλάβης στον αξονικό πρόσχεια γραφικού είναι υψηλή, πάνω από 30, τότε η ευαισθησία της MRI, βλέπετε, κατακριμνίζεται. 13% μπορεί να είναι πολύ χαμηλή. Επομένως, ναι, μεν ότι αν η βλάβη δεν πέφτει το σήμα στη μαγνητική, μπορεί όντως πάλι να αναδένουμε, αλλά καλύτερα να ψάξουμε κάποια άλλη διάγνωση. Είπαμε ότι η CT απόπληση, η δυναμική αξονική δηλαδή, έχει καλύτερη ευαισθησία από τη μαγνητική. Άρα λοιπόν, έχω μια βλάβη, την κάνω μαγνήτη, δεν πέφτει το σήμα. Μπορώ να την κάνω μετά αξονική, να δούμε αν αποπλένει και αν την πω αδένωμα? Ναι, και θα σας δείξω κάποια περιστατικά και θα τα σχολιάσουμε. Τώρα, αν έχει ρόλο η δυναμική MRI για την απόπληση, δηλαδή όπως κάνουμε την αξονική, ασφαλώς η αιμοδυναμική συμπεριφορά είναι η ίδια, αλλά γενικά δεν προτείνεται. Υστερεί διαγνωστικά σε σχέση με τη CT. Άρα, μην κάνετε δυναμική με απόπληση στο μαγνήτη. Αν έχει ρόλο diffusion, σαφώς όχι. Τα αδενώματα μπορούν να περιορίζουν τη διάξη, όπως και μια μετάσταση. Δείτε εδώ αυτό το παράδειγμα. Έχουμε μια βλάβη στο δεξιό επινεφρίδι, η οποία σαφώς, συγγνώμη, δεν ρίχνει καθόλου το σήμα, αλλά με το σχιαγραφικό βλέπουμε ότι βάθει και μετά ξεβάθει. Δηλαδή αποπλένεται. Αντίστοιχα, εδώ έχουμε μια βλάβη η οποία πάλι δεν ρίχνει το σήμα, αλλά βάβει στον αξονικό και μετά αποπλένεται. Επομένως, πληρεί τα κριτήρια της απόπληξης. Αυτός ο πίνακας από ένα παλιό σχετικά άρθρο δείχνει την ευαισθησία των δύο τεχνικών. Με το σκούρο είναι ο αξονικός, η απόπληση πάντα, με τον κρίνο μαθητή. Όσο ανεβαίνουν οι μονάδες Hounsfield. Και βλέπετε ότι όταν είμαστε μέχρι στα 30 Hounsfield, και οι δύο τεχνικές θα πάνε καλά. Όσο όμως ανεβαίνουμε στα Hounsfield, καλύτερα να μην κάνετε καθόλου μαθητή. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα αδένωμα, αλλά μην το δείξει. Ωστόσο, σε αυτό το σενάριο, δηλαδή δεν εκπίπτει το σήμα, αλλά παρόλα αυτά αποπλένει, θα σας έλεγα και πάλι σκεφτείτε εναλλακτικές διαγνώσεις με πρόβατο τροχονικείτων. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά άτυπα αδενώματα. Ένα καλό άρθρο για τα άτυπα αδενώματα είναι αυτό. Αυτό είναι από το Radiology Assistant. Βλέπετε μια μεγάλη βλάβη, η οποία είναι ομοιογενής, αλλά πολύ μεγάλη, με καθόλου έκπτωση του σήματος, ούτε καν σε καταθέσεις, και με έναν σχετικά ανομοιογενή εμπολιτισμό. Αυτό ήταν ένα δένωμα. Όπως και εδώ, έχουμε μια βλάβη η οποία έχει χαμηλές πυκνότητες, ειδικά αυτή, αλλά έχει και λίπος μέσα και υπασβεστώσεις. Βεβαίως και τα δενώματα μπορούν να έχουν υπασβεστώσεις και να κάνουν και περιοχές μεταπλασίας λίπους. Αυτό είναι το δικό μας δικαστήριο. Είναι μια βλάβη η οποία είναι υπόπυκνη, σαφώς, με ένα ROI 0,9, επομένως είναι αδένωμα. Αν πάμε όμως στην coronal, πιο ψηλά από εδώ, βλέπουμε ότι υπάρχουν αιστείες σαφώς λίπους, μακροσκοπικού λίπους και υπασβεστώσεις. Αυτά δεν αποκλείουν την διάγνωση του δενώματος. Περνάμε στην άλλη βλάβη, το μυρολίπωμα. Είναι πιο σπάνιο, σαφώς, ένας καλοίδης όγκος, μη λειτουργικός. Αποτελείται από αιμοποιητικό ιστό και λίπος. Το αιμοποιητικό ιστό είναι όλες οι σειρές, δηλαδή με χακαριοκύτταρα, πρόδρομες στα κατεριτρά, όλες οι σειρές. Είναι συμπτωματικός, συνήθως είναι ένα τυχαίο έβριμα. Αν είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να αιμορραγήσει. Αμφωτερόπλευρα και πολλαπλά μυρολιπώματα θα δούμε στη κοινή υπερπλασία των επινεφρυδίων. Απεικονιστικά λοιπόν υπάρχει μακροσκοπικό λίπος, άρα έχουμε πυκνότητες κάτω από μείον 30, μείον 60, ας πούμε μείον 90. Το μυελοειδές στοιχείο στη μαγνητική έχει χαμηλό καθένα σήμα, υψηλό τα 2 και εμπλουτίζεται άνθρωπο. Μπορούμε να έχουμε επασβεστώσεις, αλλά και πάλι η προσοχή δεν είναι το μόνο που έχει μακροσκοπικό λίπος.
Μπορούμε να έχουμε ακόμα και σε αδένωμα, όπως είδαμε πριν, σε καρκίνωμα, και ακόμα και σε φεοκρανοκύτωμα, πολύ σπάνιο. Ειδικά, μάλιστα, αν κυριαρχεί το μυελοειδές στοιχείο, οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει η διαφοροδιάγνωση. Ένα τυπικό παράδειγμα, μια μεγάλη βλάβη, η οποία βλέπετε κυρίως είναι λίπος, όπως το υπόλοιπο λίπος, και κάποιες σε αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι πιο πυκνές, είναι το μυελοειδές στοιχείο. Αντίθετα με αυτή τη βλάβη, η οποία βλέπετε είναι πολύ συμπαθής και έχει μόνο μερικές ψηφίδες λίπους. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα αδέναμο, όπως είδαμε προηγουμένως. Αυτό ήταν όμως μυελολίπου. Η κύστης, σπάνιο έβριμα, τέσσερις τύποι, διάκριση καθαρά έτσι, ακαδημαϊκή, ενδοθυλιακές, δηλαδή από κάποια αγκιακή δυσπλασία, ψευδοκύστης, ένα αιμάτωμα, απορροφάται, καταλήγει μια κύστη, οι αληθείς κύστης, δηλαδή αυτές που έχουν όντως επιτυλιακό τύπωμα, και οι παρασιτικές, που είναι ο χεινόγωγος. Αυτές οι δύο πρώτες κατηγορίες είναι το 80%. Εδώ ένα περιστατικό, αυτή είναι μια γυναίκα γύρω στα 50-55, η οποία έχει πολλαπλές κύστης, βλέπετε μετά το σχεδιαγραφικό, κανένας απολύτως εμπλουτισμός. Πάμε στις μεταστάσεις, που είναι αυτό που φοβόμαστε όταν βρίσκουμε έναν νόσο στα επινεφρίδια. Βεβαίως, τα επινεφρίδια είναι τέταρτη συχνότερη θέση μεταστάσεων, μετά από πνεύμονα, οστά και ύπα. Τα συχνότερα από το παθήνιο πλάσματα είναι η συνείδηση ύποπτη, δηλαδή πνεύμονα γνωστό μελάνωμα. Πεπτικό και νεφρό ακολουθούν και συνήθως είναι αμφωτερόγλωπες οι μεταστάσεις. Πώς φαίνονται, είναι πυκνές, πάνω από 10, ειδικά όταν είναι πάνω από 43, και όσο πιο μεγάλες, τόσο πιο ανομοιογενείς, με αιστείες νέκρωσης ή αιμορραγίας, με επασχιστώσεις, με έντονο ετερογενή εμπλουτισμό και πιο καθυστερημένη απόκτηση σε σχέση με τα αδενώματα. Εδώ βέβαια, προσοχή, υπεραγγιούμενοι όγκοι, όπως είναι το ανεφθοκυταρικό, το υπατοκυταρικό, είναι νευροενδοκρινής, μπορούν αντίστοιχα να παρουσιάσουν απόκληση. Όπως το είπα, θα βάθουν και μετά γίνονται ενδεχομένως και υπόπτυνοι. Έτσι ακριβώς και εδώ. Άρα μπορούμε να το μπερδέψουμε με το αδένωμα. Επιπλέον, μεταστάσεις από το νεφρό και το συμπόπτη μπορούν να έχουν λίπος. Ενδεχομένως να δούμε λίγο πτώση του σήματος στην non phase. Μεταστάσεις από καρκινοειδές, το βροχοκυψελιδικό. Δεν προσλαμβάνουν στο PET. Θα λέγαμε, ας πούμε, είναι μια βλάβη, κάνει ένα PET. Και όμως υπάρχουν αιστείες που μπορεί να είναι προσλάβουν μεταστάσεις. Και από την άλλη μεριά, τα αδενώματα μπορούν επίσης να προσλάβουν. Κάτι αυτά που είναι λειτουργικά. Εδώ ένα παράδειγμα, μια γυναίκα 59 ετών, με ιστορικό σιεϊπνεύμονα, βλέπετε μια μεγάλη βλάβη, μια μάζα στο δεξιό επιμεθύδιο, η οποία κεντρικά δεν εντοπίζεται, αυτή η περιοχή είναι λίγο πιο ειδική στην τάδη 2. Αντίστοιχα, ο μυογενής είναι και ο πλουτισμός στο μαγνήτη και βεβαίως υπάρχει και περιορισμός της διάθεσης. Δείτε λίγο αυτό το περιστατικό, μια γυναίκα 56 ετών, η οποία έχει ιστορικό υπατοκυταρικού καρκίνου. Προσκιαγραφικού 44. Μετά σκιαγραφικό στην πηλαία φάση 119. Καθυστερημένη φάση των 15-73. Για να δούμε τις αποκλίσεις. Η απόλυτη απόκληση, ναι, είναι θετική για αδένωμα, πάνω από 60. Η σχετική απόκληση όμως, εντάξει, οριακή. Θα το λέγαμε τώρα αυτό αδένωμα. Δείτε τη βλάβη 2 μήνες μετά. Άρα λοιπόν πρόκειται σαφώς για μια μετάσταση. Τι ήταν αυτό εδώ πέρα που πρέπει να μας πει ότι παρότι η απόκληση ταιριάζει, η βλάβη δεν είναι αδένωμα. Καταρχήν είναι πολύ πυκνό. Είπαμε πάνω από 43 εκεί, αρχίζουμε και είμαστε επιφυλακτικοί. Βάφει πάρα πολύ στην πηλαία φάση. Άμα βάφει πάνω από 110 ή αν θέλει να αυξήσει την ειδικότητα πάνω από 130 μονάδες, μάλλον δεν είναι αδένωμα. Και κρατάει πολύ επίσης την καθυστερημένη, πάνω από 70, και αυτό δεν είναι καλό. Επομένως, πώς μπορεί να μπερδέψει η απόκληση σε μια υπεραγγιούμενη μετάσταση. Δείτε αυτό το περιστατικό. Αυτό είναι ένας άνδρας 69 ετών, ο οποίος ψάχνει αυτό το νόσο στο αριστερό επινεφρίδιο. Μάλλον έκανε την αξονική, βρέθηκε αυτό ο όζο και τώρα γίνεται η διαρρεύνηση. Τι όζο είναι αυτό, για να δούμε την απόκληση. Ξεκινάει από πυκνότητα 50, άρα υπερπυκνό. Δεν εμπλουτίζεται, βγήκε 44, προφανώ είναι στα όρια του φετιστικού λάθο. Και μετά στα 15 λεπτά πάλι 50. Επομένω, οι τιμέ είναι σχετικά άτοπε, γιατί ακριβώ είναι μια βλάβη που δεν εμπλουτίζεται. Πάμε να δούμε και ζητήθηκε λοιπόν μαγνήτη. Ωραία, έχουμε το μαγνήτη. Συμφασική εκτός φάσης. Δεν πέφτει καθόλου το σήμα στην εκτός φάσης. Θα έλεγα ότι πιο χαμηλό είναι σε συμφασική παρά στην εκτός φάσης. Στην τάδε 2 υπάρχει χαμηλό σήμα κεντρικά. Στην τάδε 1 με καταστολή υπάρχει υψηλό σήμα. Και αυτό εδώ είναι ένα σχεδιαγραφικό. Περιφερειακό μόνο πληθυσμό. Τι θα ζητούσατε παραπάνω για αυτή την βλάβη, τι θα θέλατε παραπάνω πληροφορίε, θα ζητούσατε ενδεχομένω ένα PET, μια πιο παλιά αξιονική, ξέρω μια παλιά εξέταση. Έχει κανείς καμιά ιδέα, ενδεχομένως. Θα σας δείξω λοιπόν και την παλιά εξέταση και το PET. Επομένως, το PET είναι αρνητικό, δεν εμπλουτίζεται καθόλου. Αυτή είναι η παλιά εξέταση μια θώρακος το 18, όπου βλέπετε μια βλάβη τυπική αδένωμα, τυπικό αδένωμα,
Υπάρχει ένα εδώ πέρα το οποίο παραμένει σταθερό. Άρα λοιπόν είναι μια περίπτωση αιμορραγία σε ένα δένωμα. Η οποία αιμορραγία έχει αυτή την παράδοση συμπεριφορά στην now phase, δηλαδή είναι πιο ψηλό το σήμα στην ύμνη. Έχει χαμηλό σήμα στην ταρδιού, ψηλό στην ταφέν και φυσικά δεν έχει κανένα λόγο να προσλάβει το ραδιοφάρμακο. Η αιμορραγία συνήθω οφείλεται σε τραύμα. Μπορεί βέβαια να οφείλεται και σε αντιπληκτικά, σε σύψη ή ω επιπλοκή κύηση ή καμιά φορά και στο πλαίσιο ενό μεγάλου χειρουργείου. Συνήθω είναι έτερο πλούδι. Και μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε προϋπάρχουσα βλάβη, με πρώτο το τραχανοπίτωμα, πρώτο υποβατοτραχανοπίτωμα, αλλά όπως είδαμε και στο αδένωμα, σε ένα μεγάλο μυελίτωμα, ή ακόμα και χωρίς να υπάρχει βλάβη. Βέβαια, την αξονική είναι αρχικά υπέρπικλη, τελικά μετά γίνεται υπόπικλη και βασιμένη επαναστώσει. Στην MRI, όπως και στον εγκέφαλο περίπου, το σήμα στην τάφενα αρχικά θα είναι ίσο, χαμηλό στην ταφδίο, μετά περνάμε στη μέθεμοσφαιρίνη, υψηλό σήμα στην τάφενα και στην ταφδίο μέχρι το δεύτερο βήμα. Και μετά πλέον έχουμε μια κυστική βλάβη που έχει ένα δακτύλιο χαμηλού ταφένα μετά δύο σήματος από αιμοσιδηρήνη και ίνωση. Και πάμε τώρα στο εφευρακοκύτωμα. Όγκος από το μυελό των εκνευριδίων που παράγει πολύ κατεκολαμίνης. Άρα λοιπόν έχουμε υπερτασικές κρίσεις, κεφαλαγγεία, εφίδρωση, αίσθημα παλμών. 3-5% των τυχεωμάτων μπορεί να είναι σποραδικός, αλλά και στο πλαίσιο βλέπετε πολλαπολών συνδρόμων, όπως είναι το σύνδρομο πολλαπλής συνοπλασίας, τροπονική πενιντάου, είναι ευρυνομάτωση τύπου 1. Και άλλα. Υπάρχει γενικά ο κανόνας του 10%, ότι δηλαδή 10% αμφωτερόπλευρα στα παιδιά, έξω επινεφρυδιακά, δηλαδή παραγωγιώματα, κακοήθη, επασβεστώσεις και μία κριτικά. Και ένα 10% κληρονομούμενο. Βέβαια, ξέρουμε πλέον ότι αυτό το 10% δεν είναι 10%, είναι 30% και πάνω. Και ανάλογα με το σύνδρομο, δηλαδή παράδειγμα οι μεταλλάξεις της σωματικής γονάσης, γενικά κάνει παραγωγιώματα. Επομένως, μπορεί να μην είναι μόνο 10% αμφωτερόπλευρα, είναι παραπάνω το ποσοστό. Ή να είναι παραπάνω το ποσοστό τη κακοήθεια. Επομένως, αυτό σαν γενικός κανόνας, αλλά όχι απόλυτα. Πώς φαίνεται το εφευρακοκύτωμα? Είναι μια βλάβη που βάφει έντονα, έχει μεγάλη αντίωση, αλλά αντίθετα με τα αδενώματα, αργεί να αποκλίνει. Δείτε εδώ, μέχρι και 97% έχουν κυστική μορφολογία και η νέκρωση. Επομένως, αν έχουμε ένα τυχαίο όγκο, ο οποίος είναι κυστικός, ο οποίος είναι νεκρωμένος, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι το εφευρακοκύτωμα. Το τείχομα θα εντοπίσει, αλλά επειδή έχει καθυστερημένη απόκληση ο μπουτισμός που παραμένει. Στο μαγνήτη τώρα, στην ΤΑΒ2 έχει υψηλό σήμα, αλλά μόνο σε ένα 10% αυτό το light bulb, δηλαδή το κάθεση προς αγκίστη. Υπάρχει το κακό εφευρακοκύτωμα, το οποίο μπορεί να πάει και τοπικά να δημιουργηθεί και με λεμφαδενοπάθεια και βεβαίως μεταστάσεις. Για να πούμε στο εφευρακοκύτωμα μετάσταση, πρέπει να είναι σε θέσεις που δεν υπάρχουν τρομοθυμικά κύτταρα, δηλαδή μην είναι π.χ. στη συμπαθητική άλυση παραωτικά, γιατί εκεί μπορεί να είναι ένα πολυεστιακό στο πλαίσιο π.χ. τη έλλειψη των συνδρόμων που είπαμε. Εδώ κάποια παραδείγματα εφευρακοκυτωμάτων. Βλέπετε εδώ μια βλάβη με υψηλότερα δύο σήμα και μια μικρότερη αριστερά. Επομένως, εδώ θα σκεφτούν σίγουρα κάποιο σύνδρομο. Για να είναι, γενικά, σε σύνδρομα τείνουν να είναι άμφο, σε μικρότερες ηλικίες, μικρότερα και να μην εγκρίνουν πολύ, δηλαδή συμπτωματικά. Εμπλουτισμός περισσότερο ενδιαγενής για την βλάβη αυτή. Έντονος εδώ, βλέπετε σχεδόν σαν την αορτή για τη μικρότερη βλάβη. Εδώ ένα εφευρακοκυτωμά στο δεξιό επινεφρίδιο με κυστική μορφολογία. Όλη η βλάβη εμπλουτίζεται έντονα εκτός από το κυστικό στοιχείο. Βεβαίως και στο εφευρακοκύτωμα δεν είναι όλα εύκολα. Είπαμε ότι 66% έχουν υψηλό σήμα, άρα με 30% έχει χαμηλό. Μικροσκοπικό κυρίως λίπος έχει περιγραφεί. Θυμίζω πάλι ότι σε μεγάλο ποσοστό εμφανίζουν απόλυτη και σχετική απόκληση σαν αδένωμα, αλλά ποια είναι τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν? Είπαμε όταν στην πηλαία φάση βάθει πάρα πολύ, τότε αυτό είναι υπέρ εφευρακοκυτώματος. Αν στην 15 λεπτή κρατάει πάρα πολύ, και αυτό είναι υπέρ του εφευρακοκυτώματος. Αν έχει υψηλότερη πριν από το χειρογραφικό, επίσης πάει για εφευρακοκυτώμα, ενώ αν είναι κάτω από 10, προφανώς είναι αδένωμα. Θυμίζω ότι παρόμοια συμπεριφορά έχει και η μετάσταση από το υποτοκυταρικό στο προηγούμενο περιστατικό. Τάχα προσοχή στη βιοψία, αν δεν έχουμε ελέγξει για κατεκολαμίνης. Κάποια περιστατικά από αυτό το πολύ καλό άρθρο του, που είναι πολύ είναι παλιό, αλλά δείχνει ωστόσο πολύ ωραία τις πολλαπλές εικόνες. Το αποκαλεί, βλέπετε, χαμελέοντα το εφευρακοκύτωμα. Εδώ είναι μια τελείως κυστική βλάβη, η οποία έχει επασβεστώσεις. Θα μπορούσε να είναι ένα αιμάτωμα το οποίο είναι σε φάση οργάνωση αυτό. Έτσι, τίποτα άλλο. Εδώ μια βλάβη με χαμηλό ταυδίου σήμα. Αυτό ίσως είναι το πιο τυπικό, δηλαδή ένας μεγάλος όγκος υπεραγγιούμενος, με εκτεταμένη νέκρωση. Και όπου το σχεδιαστικό σε αυτό το συμπαγέ, το ζωντανό κομμάτι, παραμένει και στις καθυστερημένες φάσεις. Και εδώ είναι κακόηδες, το οποίο έχει δώσει καταστάσεις σε λεμφαδένες και σε ΙΠΑ.
Το καρκίνωμα που βγαίνει από το φιλόδωνο επιδερμίδιο είναι μια σπάνια βλάβη. Βλέπετε σε ένα ποσοστό 1 με 2 ανεκατομμύρια ανά έτος. Εμφανίζεται και σε παιδιά και σε ενήλικες, η κόρυφη καταμονή. Και οι περισσότεροι όγκοι τείνουν να είναι λειτουργικοί, δηλαδή εκκρίνει. Μπορεί να κρίνει κορτιζόλη, ανδρογόνα κυρίως. Τείνουν να είναι μεγάλοι όγκοι, βλέπετε πάνω από 6 εκατοστά. Τι θα δούμε απεικονιστικά, όχι κάτι ειδικό. Είναι μια βλάβη ετερογενής, με νέκρωση, μοναγία, επαζεστώσεις, όπως όλες οι μεγάλες βλάβες άλλωστε, με ετερογενή εμβλουτισμό. Αν η βλάβη είναι μικρή, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ίσως να μην μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το αδένωμα. Και επειδή έρχονται από το φιλίο των επινεφρυδίων, που θέλει κολυστερόλη για να κάνει θεστεροειδείς τουμώνες, δεν είναι απίθανο να δούμε και μικροσκοπικό, αλλά και μακροσκοπικό λίπος στο καρκίνο. Και πάλι κάποια παραδείγματα εδώ. Έτσι, μια βλάβη μεγάλη, με χαμηλό ταφείο και υψηλό ταφένα σήμα κεντρικά, άρα αιμορραγία. Ανομιγνήσει θυμός, με έτος χειαγραφικό. Και εδώ μια τεράστια βλάβη, φαίνεται ότι είναι μια άγρια εξεργασία, με περιοχές νεκρωμένες, αλλά και περιοχές με αιμορραγία στο αριστερό επινεφρύδιο. Μερικές φορές μπορούμε να δούμε δύο όγκους. Έχουμε τότε αυτό που λέμε collision tumor, συνύπαρξη δύο όγκων. Δηλαδή, έχουμε δύο ιστολογικά διαφορετικά νεοπλάσματα, τα οποία είναι μέσα στον ίδιο όγκο, χωρίς να αναμειγνύονται. Ο συνθέστερος διαγνωσμός είναι το αδένωμα και το μυρολίγωμα. Αλλά μπορεί να υπάρχει μετάσταση και αδένωμα και οτιδήποτε άλλο συνδυασμό μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ έχουμε για παράδειγμα αυτό το αδένωμα. Έτσι, αυτό είναι ένα αδένωμα στο δεξί επινεφρύδιο. Δείτε ότι το πάνκρας καταλαμβάνει τη θέση του νεφρού, άρα λείπει ο αριστερός νεφρός. Δύο χρόνια μετά, η εικόνα είναι αυτή. Είμαστε στην αρτηριακή φάση, άρα σαν αδένωμα δεν δικαιούται να βάψει στην αρτηριακή φάση. Ωστόσο, βάφει αυτή η βλάβη, η οποία όπως καταλάβατε είναι μετάσταση από το αφαιρεθέν νεφροκυταρικό καρκίνωμα του δεξιού νεφρού μέσα στο αδένωμα. Φυσικά υπάρχουν και σπάνιες βλάβες στα επινεφρύδια, το αιμανιδίωμα, το οποίο όπως και στο στυπόδι μπορεί να έχει υψηλό καρδιοξήμα, με προοδευτικό, κεντρομόλο, οζόδι, ασυνεχή εμβλουτισμό, όπως είναι αυτή εδώ η βλάβη, η οποία σιγά σιγά γεννήθηκε. Το γάγλιο νεύρωμα, από τα συμπαθητικά νεύρα που ρυθμίζουν το μυαλό, οπότε εδώ πέρα έχουμε πάλι υψηλό καρδιοξήμα και εδώ μπορούμε να παζεστώσει, αλλά και προοδευτικό εμβλουτισμό. Δείτε αυτή τη βλάβη, η οποία βάφει σιγά σιγά. Εδώ ο εμβλουτισμός είναι διαφορετικός. Επειδή υπάρχουν κουπίνες κολαγόνου, μυξοειδές στρώμα, τα αγγλικά κύτταρα, έχουν πιο πολύ μια εικόνα στροδίλου. Αν δείτε, δηλαδή λίγο σαν ομόκεντρη κύκλη, δεν ακριβώς πάνω στον εμβλουτισμό του εμαγγειώματος. Φυσικά μπορεί να βγει και σπάνωμα, χωρίς κανένα ειδικό απεικονιστικό έβριμα. Μια άλλη σπάνια βλάβη είναι το ογκοκύτωμα, το οποίο και αυτό εμφανίζεται συνήθως σαν μια μεγάλη βλάβη. Μπορεί και αυτό να εκκρίνει, συνήθως όχι, αλλά μπορεί και αυτό να εκκρίνει. Που και αυτό είναι πολύ μικρό, δεν μπορούμε τίποτα να ξεχωρίσουμε παράδειγμα από ένα αδένωμα. Και το λέμφωμα, το οποίο είναι σπάνια πρωτοπαθές, συνήθως είναι επινέμεση από non-Hodgkin λέμφωμα, όπου φυσικά θα δούμε και άλλα σωρό άλλες βλάβες, λεμφαδένες και το καθεξής. Επομένως, αν θέλαμε να συνοψίσουμε τη διαφορική διάγνωση, αν μια βλάβη είναι με κυστική μορφολογία ή και νέκρωση, σκεφτόμαστε τη μετάσταση, το εφροχρωμοκύτωμα και το καρκίνωμα. Αν έχει λίπος, τι λίπος. Αν είναι μικροσκοπικό, φυσικά πάντα είναι το αδένωμα. Ακολουθούν με μεγάλη απόσταση καρκίνωμα, εφροχρωμοκύτωμα ή μεταστάσεις από νεφρό και ύπαρ. Αν είναι μακροσκοπικό, επίσης φυσικά πρώτο είναι το μυρολίπωμα. Στο αδένωμα είδαμε περιστατικά με λιπόδη μεταπλασία, επομένως ασυνείδητο μένα δεν συμβαίνει. Στο καρκίνωμα σπάνιο και εξαιρετικά σπάνιο στο εφροχρωμοκύτωμα. Αν έχει αιμορραγία, είπαμε πρώτο είναι το εφροχρωμοκύτωμα. Αλλά και άλλες έτσι άσχημες βλάβες, μετάσταση σε καρκίνωμα, που είναι ανομοιογενείς και μπορούν να αιμορραγήσουν. Το μυρολίγμα είναι μεγάλο και το αδένωμα, όπως είδαμε και στο περιστατικό. Προοδευτικό εμβλουτισμό, να θυμάστε, μαγκίωμα και γαγγλιονεύρωμα, με διαφορετικό όμως πρότυπο εμβλουτισμού. Επομένως, είδαμε πολλά περιστατικά και κάνετε μια εξωτική, μια αναλογική για έναν άλλο λόγο και βλέπετε ένα νόσο στο επινεφρύδιο, ένα τυχαίωμα. Και τώρα, καταρχήν, αν η βλάβη είναι κάτω από ένα εκατοστό, και ξαναλέω, είναι τυχαίωμα, δηλαδή δεν είναι ο άνθρωπος καρκινοπαθής, τότε με βάση τις οδηγίες του ACR, του Αμερικανικού Κολεγίου, δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι παραπάνω. Αν είναι τώρα πιο μεγάλο από ένα εκατοστό, αλλά κάτω από 4, βλέπετε ότι εδώ σε αυτή την πολύ μεγάλη σειρά, με 2.200 βλάβες, βρήκανε 0,2 κακοειδείς βλάβες, δηλαδή 4 βλάβες. Δύο καρκινώματα, δύο μεταστάσεις. Επομένως, οι συντριπτικά περισσότερες πιθανότητες είναι ότι η βλάβη είναι καλοειδής. Θα βάλετε σαν δεύτερη διάγνωση το φεογρωμοκύτωμα, το οποίο είναι το η συχνότερη μία αδερματώδης βλάβη. Οπότε μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο κατεφαλαιμνών. Αν τώρα η βλάβη, πάντα είμαστε κάτω από 4 εκατοστά, έτσι, παραμείνει διευκρίνηση. Έγινε δηλαδή δυναμική, έγινε ενδεχομένως η MRI, οι κατεφαλαιμνίδες αρνητικές,
τότε μπορείτε να ζητήσετε επανέλεγχο σε 6 με 12 μήνες. Τώρα, αν η βλάβη είναι πάνω από 4 εκατοστά, ή αν είναι πάνω από 4 και πάνω από 20, ή πάνω από 4 και ετερογενείς, τότε τα πράγματα λίγο ισοβαρύνουν. Με πιο μεγάλη πιθανότητα καρκινογενείας, βλέπετε ότι μπορεί να φτάσει και 50%, ειδικά όταν υπάρχει και ετερογένεια. Οπότε εκεί θα παραπέμψετε τη βλάβη στο Ογκολογικό Συμβούλιο ή στον παράποντα για να προχωρήσει περαιτέρω βιοψία, PET και ούτω καθεξής. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ καλή ομιλία, την πολύ συγκροτημένη, πολύ ρωτημένη και την πολύ χρήση. Γιατί καταρχήν να δείχνει το επιδεφήριο μικρό με προβληματικό μέρος. Αλλά και ο τρόπος προσέγγισης, παρόλες τις ενδοεπικαλύψεις και τις δυσκολίες, ήταν πάρα πολύ καλό ότι να δώσετε τα κλειδιά αρνητικά για να μπορέσουμε μέσα σε αυτό το αλληλοεπικαλυπτόμενο χώρο των ιστορικών ευρημάτων να βρούμε μια διέξοδο, τουλάχιστον να μηχανολογήσουμε μια διέξοδο. Δεν μένει κανείς σε πλήρη μηχανία, αλλά πρέπει να αξιοποιήσει τα πάντα. Σε αυτή την έκθεση και το λίπος, και το σχήμα και το μέγεθος. Όμως αξιοποιώντας τα πάντα, μπορούμε να κινηθούμε. Έχουμε έναν οδηγό, τουλάχιστον να μηχανολογήσουμε το πιο πιθανό ή τουλάχιστον να καθοδηγήσουμε το επόμενο βήμα. Επομένως, ευχαριστούμε. Εγώ όντως είναι δύσκολο όργανο και δεν το έχουμε τόσο συνειδητοποιήσει. Έχουμε βέβαια και μια τάση να αφαιώνουμε. Δηλαδή, οι τεχνολόγοι έχουν μια τάση να αφαιώνουν, βλέπουν κάτι. Εντάξει. Οι κλινικοί έχουν μια τάση να ενοχοποιούν. Έχει κάτι να κινηθούν για να ψάξουν. Και αρχίζουν ατέλειωτα ψεύματα σε κάτι όζος του ενός, του ενάμεσα εκατοστού και πώς. Επομένως, έχουν μια λογονομία για την ουρόγια με τους υπόλοιπους κλινικούς. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, όλοι... Ήθελα να ρωτήσω για αυτή την αναστροφή του σήματος στην Down Face που αναφέρεται στην περίπτωση τη αιμορραγία. Επειδή έχει τύχει να το ξαναδώ και δεν έχω βρει την ερμηνεία, έχετε δει πω άλλε περιπτώσει στι οποίε συμβαίνει να έχουμε σκηνή υψηλό σήμα και πτώση και στην αιμορραγία δεν βλέπουμε σε όλα τα στάδια ή στι χρόνια. Αν έχει τύχει να το δει. Ναι, τι σου ερώτηση. Δεν το πει, δεν το πει. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έχουμε μάθει. Ένα βιβλίο όπου έχουμε άνθρωση συντήρου. Και θα δείτε εκεί πέρα ότι το σπότ είναι πιο μαύρο στην υφαίρεση. Για στις τρόπους. Ναι, ακριβώς. Ναι, όταν έχουμε στην αιμορραγία. Τώρα, αν είναι σε όλες τις φάσεις, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εδώ πάντως έχουμε χρόνια αιμορραγία, το οποίο σημαίνει σύμβριος. Άρα, το βλέπουμε στην χρόνια σίγουρα. Στον λόγο του συστήματος. Υπάρχει μια ερώτηση από το τσάτ. Η ερώτηση λέει σε βλάβη κάτω των 4 εκατοστών, γενικώς οι οποίοι είναι ομοιογενείς, εκτός από αιστεία μακροσκοπικό λίπος. Επομένως, υπάρχει μια αιστεία μακροσκοπικού λίπους. Λέμε μυελολίπονα, δέλτα δέλτα ή αδένωμα. Αν η βλάβη είναι ομοιογενής και έχει μόνο μια μικρή αιστεία μακροσκοπικού λίπους, πρώτα θα πούμε ότι είναι το αδένωμα. Βεβαίως, μπορούμε να βάλουμε το μυελολίπονα σαν διαφορετική διάγνωση, χωρίς όμως να πρακτικά αυτό να συναλλάζει κάτι. Δηλαδή, και οι δύο καλώδεις βλάβες, αν δεν υπάρχει κλινική έκρηση ή υπερέκρηση. Τότε μπορεί να είναι και ένα μη λειτουργικό αδένωμα ή ένα μυελολίπωμα και σε δύο περιπτώσεις μια καλώδια του λάδι που δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Σχετικά με τη βιοψία για τα βιοχρονικτώματα, νομίζω ότι θα διαβάσει μπορεί να δώσουμε του άλλου αναστολή για τα μυελολίπωμα. Ακριβώ. Μπορούμε να κάνουμε. Ναι, φυσικά. Αυτό βεβαίω μπορεί να γίνει. Απλώ να προετοιμαστεί και να μην κάνει αφαίρεση τη κρίση. Πολύ καλές ερωτήσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση. Θα δώσουμε την ευκαιρία στην κυρία Πύρη να μας δείξει κάποια περιστατικά και αν κλείσουμε να δείξει, ευχαρίστως, μπορούμε να κάνουμε και ένα δεύτερο. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά σε συνέχεια της ομιλίας του κυρίου Χαρταμπίρα, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πολύ και για τη βοήθεια και για την παραχώρηση του ενός περιστατικού. Ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, πώς προχωράει, ναι, το οποίο πρόκειται για ένα αγόρι 5 ετών, το οποίο διακομίστη στο ΤΕΠ λόγω αναφερόμενου κυριακού άργους και μιας ευμεγέθους πυραφητής μάζας στη δεξιά πλάγια κυριακή χώρα, λόγω της ηλικίας του ασθενή, δηλαδή ότι πρόκειται για έναν παιδιατρικό ασθενή και μάλιστα στην πρώιμη παιδική ηλικία και της κλινικής εικόνας, στη διαφοροδιάγνωση συμπεριλαμβάνονται το νεφροβλάστομα ή όγκος Wilms και το νευροβλάστομα που είναι οι δύο συχνότεροι συμπαγείς ενδοκυριακοί όγκοι στα παιδιά.
Ακολουθεί περιχογραφικός έλεγχος στο ΤΕΠ, όπου απεικονίζεται μια ευημαγία αίτηση της εργασίας στην ανατομική θέση του δεξιού επινεφρυδίου, χωρίς όμως να γίνουν σαφή τα όρια της ή από πού προέρχεται ξεκάθαρα, ενώ παρατηρούμε και τις αδραίες επασβεστώσεις, τις περιοχές νέκρωσης και την εσωτερική αγγείωση. Λόγω αδυναμίας του παιδιού να λάβει γενική αναισθησία και να γίνει μαγνητική τομογραφία, που θα ήταν και το ιδανικό, γίνεται αξιονική τομογραφία με χορήγηση σκιαστικού, όπου απεικονίζεται πάλι αυτή η πολύ ευημαγία της εξεργασία, ήταν 10 επί 10 οι διαστάσεις, με τις αδραίες επασβεστώσεις, τις μεγάλες περιοχές νέκρωσης, η οποία ασκεί πιεστικά φαινόμενα και μετατοπίζει τις γυροδομές. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι το νεφρό έχει μετατοπιστεί ουραίως, ενώ η κάτω κύρη φλέβα έχει μετατοπιστεί χωρίς όμως να υπάρχουν. Ναι, το νεφρό έχει μετατοπιστεί ουραίως, ενώ η κάτω κύρη φλέβα βλέπουμε ότι έχει μετατοπιστεί, αλλά δεν υπάρχουν σημεία διήθησης. Αυτά τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα ότι φαίνεται να προέρχεται από το επινεφρίδιο, καθώς έχουμε μετατόπιση του νεφρού και δεν έχουμε κάποιο κολοσσάλ. Η παρουσία επασβεστώσεων και ότι δεν, η απουσία διήθησης αγκιακών δομών συνηγορούν κυρίως υπέρ νευροβλαστώματος, ενώ απομακρύνουν τον όγκο Wilms. Στα πλαίσια σταδιοποίησης ακολουθεί η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, όπου εντοπίζεται μια δευτεροπαθής αιστεία πραγματικά δεξιά, με πιθανή οστική συμμετοχή, ενώ και σε PET μετά αναχνεύονται και άλλες δευτεροπαθείς εντοπίσεις, συγκεκριμένα στο βραχιόνιο οστό του παιδιού. Επομένως, όλα τα απεικονιστικά ευρήματα συνηγορούν υπέρ νευροβλαστώματος με απομακρυσμένες μεταστάσεις, δηλαδή τετάρτου σταδίου κατά INSS. Γίνεται βιοψία υποσιτή καθοδήγηση στο τμήμα μας και έρχεται και η παθολογοανατομική επιβεβαίωση. Στον ασθενή ξεκίνησαν θεραπείες, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι και λόγω της ηλικίας του παιδιού και λόγω του σταδίου, η πρόγνωση δυστυχώς είναι κάπως πτωχή. Συνεχίζουμε για το δεύτερο περιστατικό. Πρόκειται για έναν άντρα 59 ετών, ο οποίος προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω αναφερόμενου κυριακού άλογους και επεισοδίου αιματοχυσίας, ενώ από τα εργαστηριακά στο ΤΕΠ είχε αυξημένα υπατικά ένζημα και αυξημένη CRP. Γίνεται αρχικά ένας περιχογραφικός έλεγχος, που βλέπουμε στο ΥΠΑΡ πολλαπλές υποηχοϊκές βλάβες, οι οποίες μορφολογικά θα μπορούσαν να αποδοθούν σε κάποιες δευτεροπαθείς εντοπίσεις από κάποια άγνωστη πρωτοπαθή αιστεία και σημαντική διάταση των χολαγγείων. Ενώ πάλι στην ανατομική θέση του δεξιού επινεφρυδίου βλέπουμε ένα ευμέγεθες μόρφωμα αρκετά υπερηχογενές. Ακολουθεί αξιονική τομογραφία με χορήγηση σκιαστικού, όπου μπαίνει καταρχάς η διάγνωση ότι ο ασθενής έχει μια εξεργασία στο παχύεντερο και όλα αυτά είναι δευτεροπαθείς εντοπίσεις. Αλλά όσον αφορά το μόρφωμα στο επινεφρίδιο που εξετάζουμε τώρα, βλέπουμε ότι είναι ένα μόρφωμα με πυκνότητες μακροσκοπικού λίπους, με σαφή όρια, το οποίο δεν εμπλουτίζει. Δηλαδή έχει μια κλασική εικόνα μυελολιπώματος. Για τον χαρακτηρισμό του, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έφτανε και η αξιονική. Αλλά για λόγους σταδιοποίησης στον συγκεκριμένο ασθενή γίνεται και μαγνητική τομογραφία. Επομένως, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά αυτής της βλάβης και στον μαγνήτη. Βλέπουμε ότι έχει ιδιαίτερα υψηλό σήμα στην ταύδια ακολουθία. Στην ακολουθία με καταστολή λίπους έχουμε σημαντική πτώση του σήματος. Δεν έχουμε ιδιαίτερο εμπλουτισμό μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας. Ενώ, όπως είπε και ο κύριος Καταμπύρας, στην in out of face ακολουθία βλέπουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη πτώση σήματος και αυτό μας βοηθάει στη διάκριση από άλλες βλάβες, όπως για παράδειγμα από κάποιο αδένε. Τρίτο περιστατικό, άντρας 40 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, κάνει μια αξιονική τομογραφία κυρίας, όπου τυχαία απεικονίζεται ένα μόρφωμα στο δεξί επινεφρίδιο, το οποίο έχει σαφή όρια, είναι σχετικά υπέρπυκνο, δηλαδή έχει 60 με 70 Hounsfield και έχουμε και παρουσία αδρών επασβεστώσεων. Αυτά τα απεικονιστικά χαρακτηριστικά συνηγορούν υπέρ κάποιου αιματώματος. Αλλά καθώς ο ασθενής δεν μας αναφέρει κάποια κάκωση, είτε πιο πρόσφατη είτε πιο παλιά, ακολουθεί μαγνητική τομογραφία για την περαιτέρω διερεύνηση της βλάβης και βλέπουμε χαρακτηριστικά ιδιαίτερα υψηλό σήμα στην τάφη 1 ακολουθία, ιδιαίτερα χαμηλό σήμα στην τάφη 2 ακολουθία. Επίσης, βλέπουμε μια λεπτή ινώδη κάψα, η οποία οφείλεται σε αναπόθεση μοσιδηρήνης. Η βλάβη αυτή δεν εμπλουτίζεται, ενώ αντίθετα βλέπουμε ότι εμπλουτίζονται τα σκέλη του επινεφρυδίου. Και στην ακολουθία διάκρισης βλέπουμε ότι παρουσιάζει έναν ήπιο περιορισμό, το οποίο όμως δικαιολογείται σε περιπτώσεις χρόνιου θρόμβου. Επομένως, στον ασθενή δεν έγινε κάποιος περαιτέρω έλεγχος. Αποδόθηκαν τα ευρήματα αυτά σαν τυχαίο εύρημα σε ένα αιμάτωμα επινεφρυδίου. Τελειώνοντας το τελευταίο περιστατικό, πρόκειται για έναν έφηβο 15 ετών, ο οποίος προσήλθε στο νοσοκομείο για αναφερόμενη δύσπνοια. Γίνεται πρώτα μια κτινογραφία θώρακος, όπου βλέπουμε μια ευμεγέθη ακτινοσκίαση
στο αριστερό μέσο πνευμονικό πεδίο, η οποία φαίνεται να εξορμάται από το μισοθωράκιο, και στην αναμονή για τη διερεύνηση του θώρακα γίνεται και ένας υπέρηχος της αιακυρίας, όπου εντοπίζονται στον αριστερό υποδιαφραγματικό χώρο παθολογικοί νεφαδένες. Βλέπουμε ότι είναι ιδιαίτερα υποηχοϊκή και με παθολογικό σχήμα, ενώ με linear κεφαλή γίνεται μεσοπλευρίως εξέταση της περιοχής της ακτινοσκίασης, όπου παρατηρούμε μια ευμεγέθη μάζα υφής μαλακών μορίων και όχι το πνευμονικό παρέχημα το οποίο θα περιμέναμε. Αξονική τομογραφία ακολουθεί, όπου βλέπουμε καλύτερα τη βλάβη αυτή, η οποία τελικά εξορμάται από το πρόστιο μεσοθωράκιο, πιέζει και μετατοπίζει τα αγγεία χωρίς να τα διηθεί, έχει περιοχές νέκρωσης και έχει και έναν ήπιο εμπλουτισμό. Σε μαγνητική τομογραφία μεσοθωρακίου που ακολουθεί, βλέπουμε ότι έχει ιδιαίτερα υψηλό σήμα στην ταύδια ακολουθία και περιορίζει έντονα τη διάρκεια. Επομένως, πρόκειται για έναν κυταροβρυχθή όγκο και αυτά τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ θυμώματος ή λεμφώματος. Στα πλαίσια σταδιοποίησης όμως, βλέπουμε ότι και τα υπηνεφρίδια είναι ιδιαίτερα διογκωμένα, έχουν και αυτά υψηλό σήμα, όπως και η εξεργασία στο μεσοθωράκιο, και περιορίζουν τη διάρκεια. Επομένως, πιθανολογούμε ότι πρόκειται για κάποιο νεόπλασμα του προστίου μεσοθωρακίου που έχει κάνει μεταστάσεις στα υπηνεφρίδια. Γίνεται βιοψία υποσύτη καθοδήγηση στο τμήμα μας και έρχεται και η παθολογονατομική επιβεβαίωση ότι πρόκειται για Hodgkin λέμφωμα. Στο παιδί ακολουθούν πολύ κύκλοι θεραπείες και η πορεία του είναι πάρα πολύ καλή. Αυτές οι εικόνες είναι από το τελευταίο του αποκονιστικό έλεγχο πριν από ένα μήνα. Βλέπουμε ότι η εξεργασία στο μεσοθωράκιο έχει μειωθεί πάρα πολύ σε διαστάσεις και βλέπουμε ότι τα υπηνεφρίδια, η μορφολογία τους είναι πιο φυσιολογική. Προφανώς συνεχίζεται η παρακολούθηση της πορείας τους πάντα σε συνεργασία με το παιδοογκολογικό μας τμήμα. Τελειώνοντας, κάποια συμπεράσματα, τα οποία βέβαια τα περισσότερα τα είπε ο κύριος Χαρταμπύρας, να θυμόμαστε ότι τα τυχαία ευρήματα είναι πολύ συχνά στην αξονική τομογραφία κυρίας, είναι 5% και αυτό το ποσοστό αυξάνει όσο αυξάνει και η ηλικία του ασθενή, φτάνει και 7% για ασθενείς άνω των 70. Τα υπηνεφρίδια είναι πολύ συχνές οι δευτεροπαθείς εντοπίσεις από πολλά είδη καρκίνου και πρέπει πάντα στο χαρακτηρισμό μιας βλάβης να συνεκτιμούμε και το μέγεθος, καθώς μια βλάβη πάνω από 4 εκατοστά μας ανησυχεί και τις πυκνότητες, καθώς πολλές βλάβες των υπηνεφριδίων περιέχουν λίπος, ακολουθίες με καταστολή λίπους είναι πολύ χρήσιμες στη διαφοροδιάγνωση. Και τέλος, σε παιδιατρικούς ασθενείς, οι οποίοι εμφανίζονται με κάποια ψηραφυτή κυριακή μάζα, πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε και το νευροβλάστομα, καθώς είναι η δεύτερη συχνότερη συμπαγή σε ενδοκυριακή μάζα στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Τα περιστατικά ήταν πολύ καλά, οι πόλεις καλές και πολύ ρέουσα η παρουσίαση. Επομένως, έτσι συμπληρώσαμε. Νομίζω βοηθήθηκαμε στο να καταλάβουμε όλα την σύμπερα ο κ. Καταμπύλα, γιατί κάποια από τα κοιλιά που μας έδωσε ήταν χρήσιμα σε αυτά τα περιστατικά. Πάλι, ας κάνουμε την ευκαιρία σε συναδέλφους που είναι και πολλοί που μας παρακολουθούν από μακριά, είτε σε συναδέλφους που είναι εδώ, αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν ή να σχολιάσουν, υπάρχει λίγο χρόνο. Όχι, είναι μάλλον ο χρόνος που θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά που μας είπατε για να καταλάβουμε. Επομένως, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρταμπύλα για όλα σας την ομιλία, ευχαριστούμε τον κύριο Κυρίου. Επίσης, ήταν πολύ καλή παρουσία στον περιστατικό. Ευχαριστούμε τους παρισταμένους, ευχαριστούμε και όσους μας είδαν από μακριά. Ελπίζω να ήταν, όχι ελπίζω, είμαι σίγουρος ότι ήταν χρήσιμο. Πριν καν συμπληρώσουμε την ώρα 4, πήραμε νομίζω πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.